Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ για την πρόσκληση στην Οργανωτική Επιτροπή. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος. Διάβασα την όμορφη ενημερωτική αφίσα της ημερίδας. Λέει ότι να ξεκλειδώσουμε τα καλά κύτταρα. Κατάλαβα ότι τα καρκινικά κύτταρα είναι τα κακά και όλοι θέλουμε να πεθάνουν, αλλά από τα υπόλοιπα κύτταρα του οργανισμού μας υπάρχουν κάποια καλά κύτταρα που ξεχωρίζουν. Θυμήθηκα μετά μια ράδα από το βιβλίο του Richard Dawkins, του βιολόγου και εγγραφέα βιβλίων Εκλαϊκευμένης Επιστήμης, όπου ισχυρίζεται ότι αν το σκεφτείς έτσι καθαρά βιολογικά, όλη μας η ύπαρξη και όλη μας η ζωή είναι η προσπάθεια των γονιδίων μας να πολλαπλασιαστούν και να μεταφερθούν στις επόμενες γενιές. Και ως τώρα, μέχρι το πρώτο τελευταίο στάδιο, τα έχουν πάει μάλλον καλά. Οπότε, αν είναι έτσι το πράγμα, τα γενετικά κύτταρα, τα οάρια και τα σπερματοζωάρια, είναι το μέσο μεταφοράς των γονιδίων και έχουν ένα ξεχωριστό ρόλο στο σώμα μας. Η εμβρυϊκή προέλευση των κυττάρων αυτών είναι κοινή και στα δύο φύλλα. Η πρόδρομή τους, τα primordial germ cells, μεταναστεύουν κατά την πέμπτη εβδομάδα στην αναπτυσσόμενη γονάδα. Εκεί θα εγκατασταθούν, θα δώσουν στους άντρες τα σπερματογόνια, στις γυναίκες τα ογόνια. Από το σημείο αυτό και μετά οι δρόμοι τους χωρίζουν. Η βασική διαφορά μεταξύ των δύο φύλων είναι ότι ενώ οι γυναίκες γεννούνται με το συνολικό απόθεμα των οαρίων που θα τους είναι διαθέσιμο στην υπόλοιπη του ζωή και νέα οάρια δεν μπορούν να δημιουργηθούν, οι άντρες διατηρούν τη γονιμότητά τους για πάρα πολλά χρόνια, επειδή έχουν ένα ενεργό πληθυσμό σπερματογονίων στους όρχες. Δυστυχώς, αυτά τα γενετικά κύτταρα είναι ευάλωτα σε κάποια από τα φάρμακα που στοχεύουν τα καρκινικά κύτταρα, με αποτέλεσμα οι θεραπείες αυτές να προκαλούν σε αρκετές περιπτώσεις μερική ή ολική στηρότητα. Ο παιδικός καρκίνος θεραπεύεται πλήρως σε μεγάλο ποσοστό, διάβασα πάνω από 80%. Με αποτέλεσμα σήμερα πολλοί από τους ενήλικες που είναι μαζί μας να είναι επιζήσαντες από μια αντικαρκινική θεραπεία. Η πρόοδος που έχει επιτελεστεί στην ανάπτυξη των θεραπείων με μειωμένη επίδραση στα γενετικά κύτταρα σημαίνει ότι η πλειοψηφία των παιδιών θα διατηρήσει τουλάχιστον μέρος της γονιμότητάς του στην ενήλικη του ζωή και στη συνέχεια, ίσως και με τη βοήθεια των τεχνικών υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, τα περισσότερα από αυτά τα παιδιά τελικά θα καταφέρουν να γίνουν γονείς. Σε κάποιες περιπτώσεις όμως δεν είναι δυνατόν να αποφευχθεί σημαντική βλάβη στα γενετικά κύτταρα, οπότε η ανάγκη κρυοσυντήρησής τους γίνεται επιτακτική. Οι επιδράσεις της θεραπείας που θα εκχορηγηθεί στον νεαρό ασθενή είναι δύσκολο να εκτιμηθούν κατά τη διάρκεια της θεραπείας και όλες οι μελέτες που έχουν γίνει εστιάζουν σε επιπτώσεις της θεραπείας πολλά χρόνια μετά, κατά την ενήλικη ζωή. Έχει δειχτεί ότι σημαντικό ρόλο στην κατάσταση γονιμότητας μετά τη θεραπεία παίζει το είδος του καρκίνου, ενώ υπάρχουν και κάποιοι καρκίνοι που επηρεάζει ο ίδιος ο καρκίνος στην γονιμότητα και όχι η θεραπεία που τον στοχεύει. Στον πίνακα φαίνονται, υπάρχει μια κατηγοριοποίηση των διαφόρων τύπων καρκίνου και το θεωρητικό ρίσκο. Σημαντικό ρόλο παίζει και το είδος και η δόση του φαρμάκου που χρησιμοποιείται, με τα φάρμακα να χαρίζονται σε high, medium και low risk. Άλλος σημαντικός παράγοντας είναι η ηλικία του ασθενούς κατά τη θεραπεία. Με τα μικρότερα παιδιά να αντιμετωπίζουν μικρότερο κίνδυνο απώλειας της γονιμότητας και το φύλλο, όπου φαίνεται τα γυναικεία γενετικά κύτταρα να είναι πιο ανθεκτικά. Υπάρχουν μελέτες που μπορούν να δώσουν εκτίμηση για την πιθανότητα πρόκλησης μόνιμης στηρότητας μετά τη θεραπεία, ανάλογα με την περίπτωση, αλλά η συνεργητική δράση διαφόρων παράγοντων δυσκολεύει την ακρίβεια της πρόγνωσης. Σημαντικός παράγοντας κινδύνου είναι και η ακτινοβολία, η οποία επίσης δράσει συνεργητικά. Και υπάρχουν περιπτώσεις που η πιθανότητα πρόκλησης μόνιμης στηρότητας είναι πολύ μεγάλη, όπως για παράδειγμα τα αγόρια που πάσχουν από οξία λευκημία και υποβάλλονται σε μεταμόσχευση, πρέπει να υποβληθούν σε μεταμόσχευση μυελίων των οστών, έχουν 85% πιθανότητα να είναι αζωοσπερμικοί άνδρες μετά τη θεραπεία με ακτινοβολία και χορήγηση κυκλοφοσφαμίδης. Πρώτη προσέγγιση πριν τη θεραπεία είναι η προστασία των ιστών από την επίδραση των φαρμάκων και της ακτινοβολίας. Φαίνεται ότι μπορούμε να τους προφυλάξουμε εν μέρη χρησιμοποιώντας προστατευτικές ασπίδες, αν μεταφράζεται έτσι το SILTS, ενώ υπάρχει και χειρουργική μετατόπιση των οθικών, αν και εδώ εκφράζονται κάποιες αμφιβολίες για την επίδραση της ίδιας της μετατόπισης στη λειτουργία της μετά το χειρουργείο. Έχουν γίνει επίσης μελέτες για χημική προφύλαξη με τη χρήση
αναλόγων της συγκλητικής ορμόνης των γονατοτροπινών, της DNRH. Η λογική είναι ότι με τη χρήση των αναλόγων θα μπορούσαμε να προκαλέσουμε μεταβολική και κυταροκινητική πάυση στα αρχαία γονεγενετικά κύτταρα πριν τη θεραπεία και έτσι να τα προστατεύσουμε. Δεν φαίνεται να δουλεύουν αυτές οι προσεγγίσεις. Μάλλον γιατί η δραστηριότητα των αρχαίγονων κυττάρων δεν είναι ορμονοεξαρτώμενη στα πρώτα στάδια. Ίσως να προσφέρουν κάποια προστασία σε κορίτσια που έχουν αρχίσει, έχουν μπει στην εφηβεία. Τελικά η πιο αξιόπιστη προσέγγιση είναι, και σε αυτήν θα επικεντρωθώ, είναι η κρυοσυντήρηση των γενετικών κυττάρων. Η αύξηση στα ποσοστά επιτυχίας της τεχνικής γονιμοποίησης μας οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην πρόοδο στην κρυοβιολογία. Μπορούμε πλέον να κρυοσυντηρούμε έμβρια, οάρια, σπέρμα με αποτελεσματικότητα κοντά στο 100% με την τεχνική της υαλοποίησης, η vitrification. Ξέρουμε ότι η επιβίωση μετά την απόψυξη δεν εξαρτάται από το χρόνο φύλαξης, δηλαδή είτε αποψύξουμε την επόμενη μέρα είτε μετά από 20 χρόνια το αποτέλεσμα θα είναι το ίδιο. Αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί ο ωφέλιμος χρόνος φύλαξης είναι πρακτικά απεριόριστος με ανθρώπινα μέτρα, που είναι πολύ σημαντικό για όταν μιλάμε για παιδιά, που θα τα χρησιμοποιήσουν μάλλον πολλά χρόνια μετά. Και επίσης πολύ σημαντικό, γνωρίζουμε ότι παιδιά που γεννιούνται μετά από εφαρμογή τεχνικών κρυοβιολογίας δεν αντιμετωπίζουν κάποιο πρόβλημα υγείας εξαιτίας της εφαρμογής της τεχνικής. Τα ποσοστά είναι τα ίδια με το γενικό πληθυσμό. Οι παράγοντες που θα καθορίσουν τη στρατηγική που πρέπει να ακολουθήσουμε προκειμένου να κρυοσυντηρήσουμε γενετικά κύτταρα, οι βασικοί παράγοντες είναι δύο, το φύλο και η ηλικία. Είναι λοιπόν τέσσερις περιπτώσεις, κορίτσια που έχουν περάσει την εμειναρχή και κορίτσια που δεν έχουν ακόμα εμεινορήσει, αγόρια που έχουν περάσει τη σπερμαρχή και τα νεότερα αγόρια. Στην περίπτωση των αγοριών ειδικά είναι λίγο πιο δύσκολο να γνωρίζουμε πότε ακριβώς αρχίζει η σπερματογένεση. Θα αρχίσω από την πιο εύκολη περίπτωση, που είναι τα αγόρια μετά από τη σπερμαρχή. Είναι αγόρια που έχουν περάσει το στάδιο εφηβικής ανάπτυξης Tanner 3, που συνοδεύεται με αύξηση στο μέγεθος των όρχεων, και εκεί είναι πολύ πιθανό να βρούμε όρημα σπερματοζωάρια. Η μέση ηλικία είναι τα 13,5 χρόνια, αλλά υπάρχουν περιπτώσεις που μπορεί και πολύ νεότερα αγόρια να έχει αρχίσει η σπερματογένεση. Ο ευκολότερος τρόπος να βρεθούν σπερματοζωάρια είναι προφανώς το σπέρμα μετά από αυνανισμό, αλλά η εμπειρία έχει δείξει ότι πολλά από τα αγόρια αυτά, όταν προσέρχονται στο εργαστήριο, δεν θα μπορέσουν να παράξουν δείγμα, είτε λόγω ψυχολογικής πίεσης και την επιβάρυνση στην οποία υπόκειται. Και τότε μπορεί να εφαρμοστεί ηλεκτροδιέγερση ή να ληφθεί βιοψία κατευθείαν από τους όρχες. Από τη στιγμή που θα βρούμε όρημα σπερματοζωάρια, οι τεχνικές κρυοσυντήρησης είναι απλές και δοκιμασμένες και μπορούν πρακτικά να εγγυηθούν την διατήρηση της γονιμότητας. Παρότι θεωρείται πιο εύκολη περίπτωση, αξίζει να τονίσουμε μερικές λεπτομέρειες που είναι σημαντικές. Η διαδικασία θα πρέπει να γίνει σε εξειδικευμένο εργαστήριο εξωσωματικής γονιμοποίησης ή ανδρολογικό εργαστήριο. Σε περίπτωση που θα χρειαστεί να γίνει η βιοψία όρχεως, είναι προτιμότερο η βιοψία και η κρυοσυντήρηση να γίνουν στις ίδιες εγκαταστάσεις, ώστε να υπάρχει άμεση επικοινωνία χειρουργού και εργαστηρίου κατά τη διάρκεια της βιοψίας, αλλά και για να αποφύγουμε τη μεταφορά του ευαίσθητου αρχικού ιστού και τη χρονική καθυστέρηση στην έναρξη της διαδικασίας της κρυοσυντήρησης. Επίσης, είναι πολύ σημαντικό η διατήρηση και η φύλαξη των δειγμάτων να γίνεται σε άρτια εξοπλισμένη και αδειοδοτημένη τράπεζα κρυοσυντήρησης, που διαθέτει τα τεχνικά μέσα που διασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία και ασφάλεια, γιατί τα δείγματα αυτά θα παραμείνουν σε φύλαξη για πολλά χρόνια. Επίσης, είναι πολύ σημαντικό η οδηγία να κρυοσυντηρηθεί σπέρμα να δοθεί από το θεράποτα γιατρό νωρίς, ώστε να δοθεί χρόνο στο παιδί να δώσει παραπάνω από ένα δείγμα. Και μετά από εκεί και πέρα η εξέλιξη των τεχνικών υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, με κύρια την μικρογονιμοποίηση που φαίνεται στη φωτογραφία, βρίσκουν εδώ εφαρμογή και μας επιτρέπουν να έχουμε πολύ ψηλά ποσοστά γονιμοποίησης, ακόμα και με ελάχιστα σπερματοζωάρια. Αυτό που είναι λοιπόν λογικό να κάνουμε είναι, ακόμα και αν έχουμε ελάχιστα σπερματοζωάρια, να το χωρίσουμε σε πολλά φυαλίδια, ακόμα και αν κάθε ένα από αυτά περιέχει ελάχιστα σπερματοζωάρια, γιατί μερικές δεκάδες μόνο επαρκούν για την ολοκλήρωση ενός κύκλου εξωσωματικής γονιμοποίησης και πιθανό να χρειαστεί παραπάνω από ένας ή πολύ πιθανό να θέλει και παραπάνω από ένα πεδίο ασθενής στη συνέχεια.
Όπως και για τα αγόρια, ο πιο ασφαλής διατήρησης της γονιμότητας για τα κορίτσια είναι η κρυοσυντήρηση όριμων γαμετών, δηλαδή οαρίων. Έχουν ήδη γεννηθεί χιλιάδες παιδιά από κρυοσυντηρημένα οάρια και το ποσοστό επιτυχίας μπορεί να φτάσει στο 80%. Για κορίτσια μετά την επιναρχή, είναι λογικό λοιπόν να επιδιώξουμε να καταψύξουμε όριμα οάρια μετά από ορμονική διέγερση, εφαρμόζοντας και εδώ τις τεχνικές που χρησιμοποιούμε στην υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, δηλαδή διέγερση των οθικών, ολιψία και κρυοσυντήρηση των οαρίων. Ο σημαντικότερος παράγοντας που θα καθορίσει αν αυτή η διαδικασία θα καταλήξει τελικά στη γέννηση ενός παιδιού είναι ο αριθμός των οαρίων που θα καταφέρουμε να πάρουμε. Γι' αυτό πρέπει, είναι υποχρεωτικό να διεγείρουμε τις οθήκες με γονατοδροπίνες για να πάρουμε το μέγιστο αριθμό οαρίων που μπορούμε. Το πρώτο λοιπόν βήμα είναι η ορμονική διέγερση για να προκαλέσουμε την ταυτόχρονη ανάπτυξη των οθυλακίων. Και μέχρι πρόσφατα είναι σημαντική εξέλιξη αυτή. Θεωρούσαμε ότι κάθε πρωτόκολλο πρέπει να συγχρονίζεται με τον κύκλο, το φυσιολογικό κύκλο της γυναίκας. Τα τελευταία χρόνια αναπτύχθηκε τα πρωτόκολλα random start, γιατί είδαμε ότι η οθήκη μπορεί να υποστηρίξει παραπάνω από ένα κύμα ορίμανσης οθυλακίων μέσα στον ίδιο κύκλο. Αυτό σημαίνει ότι όποια στιγμή και αν έρθει ο ασθενής, ακόμα και αν είναι στη μέση του κύκλου ή μετά τη μέση του κύκλου, μπορούμε να αρχίσουμε τη θεραπεία άμεσα και να μην περιμένουμε την έναρξη του καινούργιου κύκλου. Έτσι, μέσα σε 2-3 εβδομάδες έχει ολοκληρωθεί όλη η διαδικασία. Παράλληλα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο αναστολέας της αρωματάσης για να διατηρηθούν χαμηλά τα επίπεδα της σταδιόλης. Αυτό είναι απαραίτητο. Με αυτόν τον τρόπο θα αποφύγουμε πιθανή ενεργοποίηση καρκινικών κυττάρων σε ορμονοεξαρτώμενους όγκους. Τι μπορεί να περιμένει ένα κορίτσι που κρυοσυντηρεί οάρια, ας πούμε, στα 15 χρόνια. Δεν υπάρχουν αξιόπιστα στοιχεία για την αποτελεσματικότητα σε τόσο μικρές ηλικίες, γιατί οι τεχνικές διέγερσης και κρυοσυντήρησης που σας περιέγραψα είναι νέες και δεν περιμένουμε να έχουν αποψυχθεί ακόμα τα περισσότερα από αυτά τα οάρια. Ξέρουμε όμως ότι σε γυναίκες κάτω από τα 35 χρόνια τα ποσοστά επιτυχίας είναι πολύ ψηλά και περιμένουμε, υποθέτουμε ότι το ίδιο θα ισχύει και σε ακόμα νεότερα κορίτσια. Υπάρχουν ενδείξεις όμως ότι σε πολύ μικρά κορίτσια θα υπάρξει μειωμένη απόκριση των οθικών, άρα μπορεί να πάρουμε λιγότερα οάρια. Και υπάρχουν και κάποιες ενδείξεις ότι υπάρχει αυξημένο ποσοστό ανεφλοειδίας στα οάρια αυτά. Τελικά δεν είμαστε σίγουροι όμως αν αυτό θα μειώσει πραγματικά το ποσοστό επιτυχίας. Σε κάθε περίπτωση το περιμένουμε να είναι αρκετά ψηλό και μπορούμε να προβλέψουμε με αρκετά μεγάλη σιγουριά ότι με 10 οάρια θα έχουμε πάνω από 70% πιθανότητα γέννησης για τουλάχιστον ένα παιδί. Η κρυοσυντήρηση οαρίων μπορεί να βοηθήσει τις νέες γυναίκες και μετά την επιτυχή έκβαση της θεραπείας. Η αντικαρκινική θεραπεία αυξάνει την πιθανότητα πρόωρης βλάβης του αναπαραγωγικού συστήματος της γυναίκας. Έχουμε αυξημένη πιθανότητα οξείας οθικικής ανεπάρκειας, που σημαίνει πλήρη επενεργοποίηση της οθήκης, και γι' αυτό δεν μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα, αλλά υπάρχει αυξημένη πιθανότητα πρόωρης οθικικής ανεπάρκειας, δηλαδή την πρόωρη είσοδο στην εμμηνόπαυση πριν τα 40. Γι' αυτό το λόγο συνιστάται οι επιζήσαντες του παιδικού καρκίνου να κρυοσυντήρησουν τα οάρια τους πολύ νωρίτερα από τα 35 χρόνια που είναι η σύσταση για τον γενικό πληθυσμό. Είναι επίσης καλό να παρακολουθείτε τακτικά η αναπαραγωγική λειτουργία, που είναι εύκολο. Μπορούμε, ας πούμε, να μετράμε τα επίπεδα της αντιμουλέρειας ορμόνης, που είναι ένας αξιόπιστος δείκτης του οθικικού αποθέματος στην οθήκη. Στα κορίτσια πριν την εμμηναρχή, η μοναδική επιλογή που έχουμε είναι η χειρουργική λήψη, συνήθως λαπαροσκοπικά, τμήματος ή ολόκληρης της οθήκης. Ο φλοιός της οθήκης περιέχει χιλιάδες ανώριμα κύτταρα, αναγραμμάριες του, μεταφέρεται και ταμαχίζεται στο εμβριολογικό εργαστήριο και τα τεμάχια κρυοσυντηρούνται ξεχωριστά σε φιαλίδια. Η ομάδα μας, το Μητέρα, έχει σημαντική εμπειρία στην εφαρμογή της τεχνικής, με πάνω από 40 κρυοσυντηρήσεις από το 2009 και μετά. Δυστυχώς, μέχρι σήμερα καμιά από αυτές τις γυναίκες δεν έχει επιστρέψει για να χρησιμοποιήσει τον ιστό αυτό, άρα δεν έχω στοιχεία να σας πω. Η μέθοδος ακόμα, παρότι είναι πολλά υποσχόμενη,
και έχει θεωρητικά και πρακτικά πλεονεκτήματα. Θεωρείται πειραματική και από την Αμερικανική και την Ευρωπαϊκή Αναπαραγωγική Εταιρεία και θα σας εξηγήσω κάποιους από τους λόγους. Το βασικό πρόβλημα είναι ότι υπάρχουν πολλές δυνατότητες και ακόμα δεν είμαστε σίγουροι, ενώ ξέρουμε ότι μπορούμε να διατηρήσουμε σε πολύ καλό βαθμό τη δομική και λειτουργική ακαιρεότητα του φλοιού, δεν είμαστε σίγουροι τον βέλτιστο τρόπο με τον οποίο μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε μετά την απόψυξη, όταν οι ασθενείς επιστρέψουν για τη μεταμόσχευση. Η πιο επιτυχημένη προσέγγιση ως τώρα, που έχει η πρώτη εφαρμογή, η πρώτη αναφορά γέννηση παιδιού ήταν το 2004, ως τώρα έχουν γεννηθεί 130 παιδιά σε όλο τον κόσμο, είναι η χειρουργική τοποθέτηση του αποψυγμένου ιστού στην κοιλιακή χώρα και η αποκατάσταση έτσι της οθυλακικής, της οδικικής λειτουργίας. Το μεγάλο πλεονέκτημα της τεχνικής είναι ότι μπορεί να οδηγήσει στην αποκατάσταση του επίπεδου των ορμονών και του φυσιολογικού κύκλου και έτσι η γυναίκα μπορεί να μείνει έγκυος και χωρίς την εξωσωματική γονιμοποίηση. Επίσης, επειδή επανατοποθετείται μόνο μέρος των τεμαχιδίων του ιστού που έχουμε καταψύξει, όταν εξαντληθεί το απόθεμα αυτό, μπορεί να επαναληφθεί η διαδικασία με ένα άλλο τεμάχιο και έτσι η οθικική λειτουργία να παραταθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα. Το μάλλον θεωρητικό μειονέκτημα της μεθόδου είναι ότι η μεταμόσχευση του ιστού μπορεί να μεταφέρει καρκινικά κύτταρα, τα οποία έχουν κρυσοντηρηθεί μαζί με τον ιστό και με αποτέλεσμα την επανεμφάνιση του καρκίνου. Δεν υπάρχουν αξιόπιστες μελέτες του ρίσκου. Θεωρείται ότι είναι ψηλό σε ορισμένα είδη καρκίνων και ιδιαίτερα στη λευκαιμία, όπου η σύσταση προς το παρόν είναι να μην γίνει μεταμόσχευση. Και σε άλλους τύπους καρκίνου, όπως το λεύμα Hodgkin's και non-Hodgkin's και τον καρκίνο του μαστού, το ρίσκο θεωρείται χαμηλό. Το άγιο δισκοπότηρο της αξιοποίησης του κρυοσυντηρημένου οθικικού ιστού είναι η ανάπτυξη ενός in vitro συστήματος που θα υποστηρίζει την πλήρη ανάπτυξη των αρχαίγωνων οθυλακίων του φλοιού σε όρημα οάρια. Θα ήταν πραγματική επανάσταση ένα τέτοιο σύστημα στον τομέα της διατήρησης της γυναικείας γονιμότητας, τόσο για θεραπευτικούς αλλά και για κοινωνικούς λόγους, γιατί θα επέτρεπε την διατήρηση εκατοντάδων ή χιλιάδων οαρίων και θα εξασφάλιζε πρακτικά τη γονιμότητα της ασθενούς. Επίσης, θα εξάλληφε την ανάγκη για μεταμόσχευση μετά τη θεραπεία και το όποιο πιθανό ρίσκο υπάρχει επανεμφάνιση του καρκίνου. Η έρευνα στον τομέα μετράει ήδη 30 χρόνια. Στα ποντίκια έχουμε ήδη πετύχει ορίμανση οαρίων σε in vitro συστήματα που έχει καταλήξει στην γέννηση υγιών απογόνων. Στον άνθρωπο η πρόοδος είναι πιο δύσκολη και μόλις πέρυσι, μάλλον το 2018, είχαμε επιτυχή ανάπτυξη ορίμων οαρίων στο στάδιο της μετάφασης 2, δηλαδή κατάλληλα προς γονιμοποίηση, που φαίνεται στη δεξιά εικόνα. Η διαδικασία ακόμα δεν είναι αποδοτική. Μόνο ένα 10,3% των ανώριμων οαρίων, των αρχαίγων μάλλον, προχώρησαν σε όρημα οάρια. Και το χειρότερο ήταν ότι όλα από αυτά τα οάρια ήταν μορφολογικά ανώμαλα, με υπερμεγέθη πολικά σωμάτια. Φαίνεται λοιπόν ότι η κλινική εφαρμογή της μεθόδου αυτής είναι μακριά. Και προς το παρόν μένουμε στη μεταμόσχευση του ιστού που περιέγραψα πριν, που έχει ήδη δώσει υγιείς κοιήσεις και τα νούμερα των παιδιών με την προηγούμενη μέθοδο αυξάνονται κάθε χρόνο. Μια επίσης πειραματική τεχνική που έχει προταθεί τελευταία είναι η ανίχνευση των κρυοσυντηρημένων ανώριμων οαρίων που προέρχονται από το στρώμα της οθήκης. Κατά τη συνηθισμένη πρακτική, ο ιστός του στρώματος απορρίπτεται στο εργαστήριο και καταψύχεται μόνο ο φλοιός. Γιατί η πυκνότητα των αρίων εκεί είναι πολύ ψηλότερη στο φλοιό, αλλά και η μεταμόσχευση του φλοιού μετά την απόψυξη είναι τεχνικά πιο εύκολη. Φαίνεται όμως ότι και στο στρώμα υπάρχει ικανός αριθμός οαρίων και κάποια από αυτά είναι σε πιο προχωρημένο στάδιο ορίμανσης, άρα πιο πιθανό να φτάσουν στο επιθυμητό στάδιο που απαιτείται για γονιμοποίηση και επιτυχή εμβριακή ανάπτυξη. Αυτό σημαίνει ότι πιθανόν τα όρια που συλλέγονται με τον τρόπο αυτό να είναι καταλληλότερα να χρησιμοποιηθούν σε προσπάθεια in vitro ορίμανσης και γονιμοποίησης χωρίς πάλι να χρειαστεί μεταμόσχευση. Θα τελειώσω με τα αγόρια της προεφηβικής ηλικίας, που είναι η πιο δύσκολη περίπτωση με τις σημερινές τεχνικές. Η μόνη ρεαλιστική επιλογή εδώ είναι η κρυοσυντήρηση του αρχικού ιστού.
Και επειδή στα όρια αυτά δεν θα βρούμε σπερματοζωάρια, στόχος μας είναι να διατηρήσουμε τα σπερματογόνια βλαστικά κύτταρα που βρίσκονται στους όρχες. Αυτά είναι κύτταρα με απεριόριστη δυνατότητα διαίρεσης, θεωρητικά αθάνατα, και έχουν το ρόλο του αναγεννητικού αποθέματος. Δηλαδή μπορούν να διατηρούν μια δεξαμενή γαμετών, που θεωρητικά τουλάχιστον διατηρεί την γονιμοποιητική ικανότητα του άνδρα ως μια πολύ προχωρημένη ηλικία. Τα σπερματογόνια τύπου Α μπορούν να διαφοροποιηθούν και μέσω του μηχανισμού της σπερματογέννησης να καταλήξουν τελικά σε όρεμα σπερματοζωάρια, και αυτά είναι τα κύτταρα, τα σπερματογόνια τύπου Α που θέλουμε να κρυοσυντηρήσουμε. Μπορούμε να τα κρυοσυντηρήσουμε με τις σημερινές τεχνικές. Ξέρουμε ότι μετά την απόψυξη διατηρούν τη δομική τους ακαιρεότητα. Ξέρουμε ότι η επαναεισαγωγή καλλιεργιών των κυττάρων αυτών σε πειράματα που έγιναν σε ποντίκια οδήγησε στην ανάκτηση της σπερματογέννησης και τελικά στη γέννηση ιδιών απογόνων. Αλλά δυστυχώς δεν μπορούμε να επαναλάβουμε το πείραμα αυτό στον άνθρωπο. Υπάρχει ενεργή έρευνα στον τομέα αυτό, αλλά προς το παρόν δεν μπορούμε να εκτιμήσουμε αν θα καταλήξει κάποτε σε κλινική εφαρμογή. Σε μια προσέγγιση ανάλογη της μεταμόσχευσης του οθηκικού ιστού που περιέγραψα για τα κορίτσια, έχουν πραγματοποιηθεί πειράματα μεταμόσχευσης ανώριμου ανθρώπινου οθηκικού ιστού σε ζώα, αλλά και εκεί παρατηρήθηκε αποτυχία επιβίωσης του μοσχεύματος. Και τέλος, έχει καταβληθεί μεγάλη προσπάθεια ολοκλήρωσης σπερματογέννησης σε in vitro καλλιέργεια με σκοπό την παραγωγή όριμων σπερματοζωαρίων στο τριβλίο. Η προσπάθεια ήδη μετράει 20 χρόνια και ολοκληρωμένη σπερματογέννηση δεν έχει επιτευχθεί. Πρέπει να τονίσω ότι όλες αυτές οι προτινόμενες θεραπείες είναι σε πειραματικό στάδιο και κάποια πειράματα σε ποντίκια, παρότι κατέληξαν σε γεννήσεις, έδειξαν ότι οι απόγονοι που προέρχονται από την εφαρμογή τεχνικών, αυτών των τεχνικών μπορεί να έχουν προβλήματα στο imprinting των γονιδίων και αυξημένο ποσοστό χρωμοσωμικών βλαβών. Άρα υπάρχει ερώτημα και για την ασφάλεια. Τα συμπεράσματα που θα ήθελα να καταλήξω είναι ότι η αντικαρκινική θεραπεία ενδέχεται να προκαλέσει στηρότητα ή υπογονιμότητα. Υπάρχουν σύγχρονα θεραπευτικά σχήματα και μέθοδοι που μπορούν να προφυλάξουν την γονιμότητα στις περισσότερες περιπτώσεις. Η βέλτιστη προσέγγιση διατήρησης γονιμότητας και η πιο δοκιμασμένη και η πιο ασφαλής προς το παρόν είναι η κρυοσυντήρηση ωρίμων γαμετών, οαρίων ή σπερματοζωαρίων. Στις περιπτώσεις των κοριτσιών, των νεαρών κοριτσιών πριν την μηναρχή, η κρυοσυντήρηση οθηκικού ιστού, αν και ακόμα θεωρείται πειραματική μέθοδος, έχουμε ισχυρές ενδείξεις ότι είναι αποτελεσματική. Για τα μικρά αγόρια, η κρυοσυντήρηση ανώριμου ορχικού ιστού είναι πειραματική μέθοδος με αμφίβολη αποτελεσματικότητα, αλλά προς το παρόν είναι η μοναδική επιλογή που έχουμε. Κλείνοντας, να σας παρουσιάσω την ομάδα μας. Είμαστε στο πρώτο υπόγειο του Μητέρα, μια μεγάλη ομάδα από γιατρούς εξειδικευμένους στην αναπαραγωγή και κλινικούς εμβριολόγους. Και η πόρτα μας είναι πάντα ανοιχτή σε συνεργασίες ειδικών από το νοσοκομείο εκτός. Σας ευχαριστώ.